Το σιτάρι είναι το πιο δυναμωτικό και θρεπτικό από το κριθάρι. Τόσο όμως το ίδιο όσο και ο θυλός του είναι λιγότερο υπακτικά. Ο άρτος που παρασκευάζεται από αυτό χωρίς να αφαιρεθεί το πίτυρο, μαύρος άρτος, είναι ξηραντικός και προκαλεί και νόσεις. Ενώ ο καθαρός άρτος, ο άσπρος άρτος, είναι περισσότερο θρεπτικός αλλά λιγότερο υπακτικός. Από τα ίδια τα είδη του ψωμιού, το ζυμωτό είναι ελαφρύ και υπακτικό. Είναι ελαφρύ γιατί η υγρασία έχει προηγουμένως αναλωθεί από τα οξέα της προζύμης, πράγμα που αποτελεί τροφή. Δηλαδή, η κατανάλωση υγρασίας είναι τροφή. Προκαλεί και νόσεις γιατί χωνεύεται γρήγορα. Ο άζυμος άρτος είναι λιγότερο υπακτικός αλλά πιο θρεπτικός. Ο άρτος που αναμειγνύεται με σταρένιο χυλό είναι ελαφρότερος, αρκετά θρεπτικός και υπακτικός. Είναι θρεπτικός γιατί είναι φτιαγμένος από καθαρό σιτάρι. Ελαφρός επειδή αναμειγνύεται με τα ελαφρότερα υλικά, ζυμώνεται και ψήνεται μαζί τους. Είναι υπακτικός γιατί έχει αναμειχθεί μαζί με το γλυκό και υπακτικό μέρος του σιταριού. Τα μεγαλύτερα τεμάχια άρτου είναι τα πιο θρεπτικά γιατί ελάχιστοι από την υγρασία τους απορροφάται από τη φωτιά. Ο άρτος του φούρνου είναι πιο θρεπτικός από εκείνο που ψήνεται στη σχάρα ή στη σούβλα, γιατί καίγεται λιγότερο από τη φωτιά. Ο άρτος που ψήνεται μέσα σε πύλινο αγγείο και κάτω από τη χόβολη είναι πιο ξερός γιατί χάνει την υγρασία του, το δεύτερο εξαιτίας της χόβολης και το πρώτο εξαιτίας του αγγείου. Ο άρτος από σμιγδάλι είναι πιο δυναμωτικός από όλα τούτα και ακόμα πιο δυναμωτικός και πιο θρεπτικός είναι ο άρτος από χωδραγισμένο σιτάρι, πληγούρι δηλαδή, με τη διαφορά ότι δεν διευκολύνει τόσο τις κενώσεις. Το κοσκινισμένο αλεύρι που πίνεται ανακατεμένο με νερό δροσίζει, το ίδιο και το απόκλημα ζυμαριού που ψήνεται στη φωτιά, οι σημερινές κρέπες δηλαδή. Το βρασμένο αφέψιμα πίτουρου με γάλα είναι ελαφρό και διευκολύνει τις κενώσεις, το σημερινό πόριτς δηλαδή. Το αλεύρι που βράζει μέσα σε γάλα διευκολύνει περισσότερο το έντερο από το αλεύρι που βράζει με νερό χάρη στον ορογάλακτος και μάλιστα όταν προσθεθούν υπακτικά στοιχεία. Όσες τροφές προέρχονται από αλεύρι βρασμένο ή ψημένο με μέλι ή λάδι είναι όλες θερματικές και προκαλούν ρεψίματα. Προκαλούν ρεψίματα γιατί θρεπτικές όπως είναι δεν παίρνουν εύκολα από το έντερο. Είναι θερματικές γιατί μέσα τους περιέχεται συστατικά λιπαρά, γλυκά και ασυμβίβαστα μεταξύ τους που δεν απαιτούν τον ίδιο τρόπο μαγειρέματος. Το σιμιγδάλι και το πληγούρι, βρασμένα, είναι δυναμωτικά και θρεπτικά, ωστόσο δεν διευκολύνουν τις κενώσεις. Ο μονόκοκος ήτος και η ζιά είναι ελαφρότερα από το σιτάρι και τα παρασκευάσματά τους είναι το ίδιο ελαφρά με εκείνα του σιταριού και περισσότερο υπακτικά και περισσότερο ωφέλιμα. Η βρώμη ως στερεά τροφή και ως ζωμός υγραίνει και δροσίζει. Τέλος, το φρέσκο αλεύρι από κριθάρι και σιτάρι ξεραίνει περισσότερο από ότι το παλιό γιατί βρίσκεται πιο κοντά στη φωτιά και στην επεξεργασία. Όσο παλαιώνει, αποβάλλει τη θερμότητα και εισβάλλει το κρύο. Ο ζεστός άρτος είναι ξηραντικός, ο κρύος λιγότερο, ο παγιάτικος άρτος ακόμα λιγότερο και προκαλεί και κάποια ποσότητα αδυνατίσματος. Άρα λοιπόν, αν κάποιοι εξημώνουν κάνουν δίαιτα, καλό είναι να συμπεριλάβουν και το παγιάτικο ψωμί. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κονταμούση, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε και κυρίως γιατί τελικά όλα αυτά που τα ξενόπερτα που λέμε εμείς, κρέπες, όλα αυτά που είπατε, έτσι, τελικά έχουν τη βάση τους στην αρχαία Ελλάδα. Ήμασταν επαναστάτες, από τότε οι Έλληνες, έτσι. Ναι. Εάν ψάξουμε την ελληνική διατροφή από αρκετά τον χρόνο, θα διαπιστώσουμε ότι τίποτα καινούριο δεν υπάρχει. Πιστέψτε με, σας το λέω μέρος ειλικρινή ακροασία.